ικανοποιημένος από την αποδοχή της προτάσεως στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο να στηριχθούν οι Ευρωπαίοι καταναλωτές εν ώψη της αυξήσεως των τιμών στο φυσικό αέριο, ενεφανίστηκε ο Πρωθυπουργός. Ενημερώνοντας την πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου για τις αποφάσεις της προχθεσινής συνόδου αλλά και τις κινήσεις της κυβερνήσεως για να προστατευτεί η ελληνική κοινότητα στην Ουκρανία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προειδοποίησε ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι για σημαντικές αναταράξεις στην αγορά ενέργειας. Χαρακτήρισε την 24η Φεβρουαρίου ως μια σκοτεινή μέρα για την Ευρώπη, αφού για πρώτη φορά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρξε οργανωμένη και μαζική εισβολή σε ευρωπαϊκό κράτος. Εξετίμησε ότι είμαστε στην αρχή μιας νέας εποχής και οι γεωπολιτικές αναταραχές θα έχουν και οικονομικές επιπτώσεις. Σημείωσε στην κυρία Σακελαροπούλου ότι από το 1821 έως σήμερα η Ελλάδα βρέθη πάντα με τη σωστή μεριά της ιστορίας και το ίδιο θα πράξει και τώρα. Μετά τα τελευταία γεγονότα δικαιώθηκαν εκείνοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου και του Ιδίου, που μιλούσαν επιτακτικά για την ανάγκη της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας. Δεν απέκλεισε η Ευρώπη να δεχθεί κυβερνοεπιθέσεις και να κληθεί να αντιμετωπίσει εκστρατείες παραπληροφορήσεως, τονίζοντας ότι πρέπει να παραμείνει ανοιχτή, φιλελεύθερη και πλουραλιστική. Επίσης επεσήμανε ότι οφείλει η Ελλάδα να στηρίξει και τις άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, οι οποίες θα δεχθούν προσφυγικές ροές, όπως έκαναν και εκείνες όταν δεχθήκαμε την υβριδική επίθεση στον Εύρο. Όπως αυτές οι χώρες μας βοήθησαν όταν η Ελλάδα δέχτηκε την δική της επίθεση στα σύνορά μας στον Εύρο, έτσι πρέπει και εμείς να σταθούμε δίπλα τους και να τους προσφέρουμε ανθρωπιστική βοήθεια για να μπορέσουν να υποδεχτούν τους δεκάδες χιλιάδες, μπορεί και εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες, οι οποίοι ενδεχομένως να αναζητήσουν καταφύγιο σε αυτές τις χώρες, κατέληξε. Εχμές για την έως τώρα στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης άφησε η κυρία Σακελαροπούλου, λέγοντας ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να αφήσουν τα επιμέρους οικονομικά τους συμφέροντα μπροστά στην ανάγκη να υπερασπιστούν τις ευρωπαϊκές αξίες. Είναι πολύ σημαντικό να έχει μια ενιαία φωνή η Ευρώπη. Είναι αδυναμία της πράγματι ότι δεν έχει κοινή εξωτερική πολιτική. Αυτό που τονίσατε για την στρατηγική αυτονομία είναι πολύ χρήσιμο να το δούμε, δήλωσε η πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ευρώπη λοιπόν και πάλι Ευρώπη.